Και θέλω εκ μέρους όλων αυτών να συγχαρώ τα παιδιά.
Ήταν καταπληκτικά. Ήταν μοναδικά ένα δυνατό χειροκρότημα. Εκείνο που θα πω ότι εμείς στο σχολείο δώσουμε το υλικό. Τα παιδιά το κάνουν φτερά και πετάξε. Συγχαρητήρια. Και να πούμε τώρα ότι αυτή η εκδήλωση δεν θα πραγματοποιούνταν άμα δεν είχαμε και την όλη τεχνική στήριξη του κύριου Καρκανιά. Νομίζω ότι το 15μελές κάτι είχε. Το ξέχασε. Κάτι. Ναι. Κάτι τώρα θα φέρουν. Λοιπόν, περιμένουμε γιατί μου είπαν, αλλά και εγώ δεν ξέρω ακριβώς τι. Λοιπόν, καλησπέρα πάλι. Με τα χρήματα που μας έδιναν από όλο όσο μαζέψαμε στο πάρκι που κάναμε, αποφασίσαμε να πάρουμε κάποιο αναμνηστικό για να μείνει στο σχολείο. Θα το φέρει τώρα ο Γιάννης. Θα τα δείτε, εντάξει. Είναι μια προσφορά που κάποιο δεν λέει, μετάφερες. Από ό,τι κατάλαβα είναι μεγάλο για να λέει έλα να βοηθήσεις. Τεράστιο! Να το δούμε! Εμείς, τι είναι το ξαναγκέφτης. Οι μαθητές δεν έκαναν τις βεβαιώσεις τους να περάσουν οπωσδήποτε αύριο μεθαύριο, να υπογράψουν αύριο είναι καλύτερα, τα επιλεγόμενα μαθήματα για το Λύκειο, που είναι ή αγγλικά, ή γαλλικά, ή γερμανικά, και τα επιλεγόμενα μαθήματα, αυτά που σας είπα ήταν το ξένο γλωσσόν, και επιλεγόμενα μαθήματα, δεν ξεχάζω κανένα, είναι εφαρμογές πληροφορικής, γεωλογία, διαχείριση φυσικών πόρων, ελληνικός, ευρωπαϊκός πολιτισμός, καλλιτεχνική παιδεία. Ξεχνάω κάτι. Ωραία. Ένα από αυτά τα μαθήματα πρέπει να επιλέξετε. Όποιος δεν έδωσε βεβαίωση να την δώσει στην γραμματεία και επίσης μην ξεχάσετε να υπογράψετε στο λεύκομα. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Περιμένουμε το δώρο. Έτσι μας Thank you.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα δώρα θα μείνουν για πάντα. Wow! Ειδικά το ρολόι για αυτούς που έρχονται πάντα και πέντε. Ενώ το κουδούνι χτυπάει 8. Και κοταρίες. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τα δώρα σας. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Ναι. Ωραία. Παρακαλώ. Η μουσική. Let's see.